θα βοηθάω την ομάδα. Το σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε. Είμαστε πρώτοι στον ομιλό μας και περιμένουμε την άλλη μας, το τελευταίο παιχνίδι. Εντάξει, το κλασικό τι θα πει ο προπονητής, θα το κάνεις, το λέτε όλοι οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αφού ξέρετε, λέμε όλοι τα ίδια στις κάμερες μπροστά, τι να κάνουμε, προσπαθούμε. Εντάξει, αισθάνεσαι τουλάχιστον καλύτερα σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι που ήταν. Κάθε 90 λεπτό που παίρνω σε αυτή τη θέση, σίγουρα νιώθω και πιο άνετα και πιο βολικά. Θα δούμε συνέχεια. Δυστυχώς ότι υπάρχει κέρδισε σήμερα. Πρώτη φορά εκτός έδρας φέτος στην Ευρώπη. Σημαίνει κάτι, είναι κάτι σημαντικό. Πάνω απ' όλα είναι ψυχολογικό. Σίγουρα θα μπορούσαμε και με το Χ να δηλώνουμε ευχαριστημένοι εν μέρη, αλλά εφόσον κερδίσαμε και φύγαμε από εδώ με τους 3 βαθμούς, είναι όλα καλά. Έτσι όπως παίζανε αυτοί, ο Χ να σου είναι καλά, γιατί είναι σίγουρα όταν υπάρχει. Εντάξει, ήταν ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτή την ομάδα. Δουλέψαμε πάνω σε αυτό. Ξέρουμε ότι τα παίζουν ακόμα και από τα πλάγια, τα κάνανε σαν κόρνερ. Ευτυχώς δεν δεχτήκαμε κάποιο γκολ από τέτοιες φάσεις. Είναι εντυπωσιακό ότι η ομάδα δεν ήταν τόσο ψηλή σήμερα, αλλά κατάφερε να πεισέψει. Δηλαδή, έχει σημασία πόσο ψηλά πετάξει, πόσο ψηλό είσαι. Έχει σημασία νομίζω και το ποιες θέσεις παίρνεις μες στο γήπεδο. Και εφόσον ήμασταν καλά κλειστά πίσω, δεν καταφέρα ο αντίπαλος να μας κάνει πολλές φάσεις. Ένα στατιστικό στοιχείο, δεν ξέρω αν παίζουν όλα τα νούμερα, λέει ότι ο ΠΑΟΚ είχε 11 παιχνίδια στην Ευρώπη, στα οποία δεν είχε προηγηθεί. Και το έκανε τώρα. Ήταν θέμα τύχης, αγχωθήκατε μήπως στις φάσεις του πρώτου ημιχρόνου που δεν βγήκαν, μήπως το δεύτερο ημίχρονο διαφορετικό. Όχι, νομίζω πατούσαμε από την αρχή καλά στο γήπεδο, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε και κάποια στιγμή ήρθε και τον γκολ. Είναι θέμα όλων. Θα πρέπει τώρα να μαζευτούμε, να γυρίσουμε πίσω. Έχουμε ένα ταξίδι ακόμα δύσκολο μπροστά μας. Να κάνουμε σωστή δουλειά όλες αυτές τις μέρες για να μπορέσουμε να είμαστε ξεκούραστα στα Γιάννενα.